Επιβεβαίωση της διακηρυχθήσας πρόθεσης, δέσμευσης και ικανότητας της Κύπρου, της Ελλάδας, της Γαλλίας και της Ιταλίας για τη διατήρηση της περιφερειακής σταθερότητας και της θαλάσσιας ασφάλειας, αλλά και την εξασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα διεθνή ύδατα, χαρακτήρισε το Κυπριακό Υπουργείο Άμυνας στην τετραμερή αεροναυτική άσκηση Ευνομία 4-2023 που ολοκληρώθηκε την Πέμπτη. Η άσκηση πραγματοποιήθηκε επί της φρεγάτας Σεβαλιέ Πολ του Γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού υπό τον συντονισμό του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη. Πρόκειται για 4 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λαμβάνοντας υπόψη και τις προσπάθειες που γίνονται από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης για περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας σε θέματα ασφάλειας και αμήνας στην Ανατολική Μεσόγειο, μια περιοχή ιδιαίτερης γεωστρατηγικής σημασίας και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, γυτνιάζει με την Ευρωπαϊκή Ένωση και είμαι εδώ για να εκφράσω την ικανοποίηση από πλευράς της κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας που φιλοξενούμε στη χώρα μας αυτή την άσκηση. Οι χώρες μας είναι πυλώνες ασφάλειας και σταθερότητας. Είμαστε εδώ για να συνεργαστούμε, να δούμε πώς δημιουργούνται προοπτικές περαιτέρω συνεργασίας και σίγουρα αυτή η άσκηση δεν στρέφεται ενάντια στην οποιαδήποτε τρίτη χώρα. Οι ασκούμενοι συμμετείχαν σε διάφορα σενάρια συμπεριλαμβανομένων επιχειρήσεων θαλάσσιας απαγόρευσης, αντιμετώπισης ασύμετρων απειλών, αντιαεροπορικών και ανθυποβρυχιακών επιχειρήσεων, αλλά και πολλών άλλων επιχειρησιακών δραστηριοτήτων, καθώς επίσης και έρευνας και διάσωσης υπό τον συντονισμό του ΞΕΔ.